Ποιος... Πού είσαι ρε. Κάτι ψάχνει τώρα. Έλα Νίκο. Κάτι, θα περιγράψω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Νίκος Μοσχοβίτης έχει εισχωρήσει μέσα στην τσάντα του. Το χέρι του βασικά έχει βγάλει. Το βγάζει τώρα. Έχει βγάλει το πολύ φθηνό και λαϊκό λάπτοπ το οποίο έχει στην κατοχή του. Εντάξει, γιατί μερικοί άνθρωποι ούτε, να ξέρετε. Ούτε τραψήφια δεν κάνει το λάπτοπ, να ξέρει. Δουλεύουν μόνο δαγκωμένο μήλο. Okay. Ναι, είναι να μην μπλέξει. Άμα μπλέξει μετά δεν. Αυτό ακριβώς. Και όταν του λες, α πούμε, Android, α πούμε. Τα θυμάμαι, δεν ξέρω πώς θα λειτουργώ. Όχι, εγώ δεν έχω θέματα, λειτουργώ και αυτά. Απλά. Όταν θα λειτουργήσει κι εσύ μια συσκευή μήλου, ναι, θα καταλάβεις ότι τη τεράστια διαφορά που έχει. Έλα. Και γιατί είναι τόσο ακριβότερα από τα άλλα. Δεν υπερεκτιμημένα δηλαδή. Λες. Καθόλου. Κάποια πράγματα είναι υπερεκτιμημένα. Ωραία. Έτσι. Ξεκινάμε τα περιφερειακά τους είναι υπερεκτιμημένα. Α, μπράβο. Τα περιφερειακά τους πράγματα. Ακουστικά και τα κανονικά. Ναι. Τα δηλαδή το κινητό, υπολογιστής και όλα αυτά, αυτά δεν είναι υπερεκτιμημένα. Όχι. Μάλιστα. Λέω εγώ. Μάλιστα. Λέω εγώ. Νίκο, τι γίνεται, φίλε. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ο Νίκος με εξαπέλυσε επίθεση προς το πρόσωπό μου για το γυλαίκο το οποίο τραγικό. Φοράω. Γιατί? Είναι τραγικό. Τι λες, ρε. Είναι τραγικό, φίλε. Πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ κακό. Γιατί? Είναι σαν κάτι γυλαίκα που φοράνε κάτι συνταξιούχοι για να ζεσταθούνε. Τι λες, ρε, Λίλια. Και έχουν και μια κουμτέλα που από είναι, κάτω. Πού είναι συνταξιούχο. Φοράει συνταξιούχο πίσω, να έχει αυτό. Αυτό το είδα από πίσω και είναι ακόμη χειρότερο. Για ξαναγυρνά, εγώ πω από Παναγιά μου. Ο Χριστός και η Παναγία. Πρόσεχε λίγο κάτι δίαστο εδώ παρακάτω. Στην κατούνι με τσιμισκή. Άντε ρε! Έτσι, πού δάξεις εσύ! Δρόμο. Μη περάσεις από εκεί φίλε, γιατί νομίζω ότι έχει και αστυνομία μόδος. Μπορείς να αρπάξεις και φίλε. Δάξεις στο χώρι να μου πεις πάει σε μένα. Πάει ο Πέρουκας μετά που θες να πας 8 η ώρα. Πέρουκας. Που δεν το λέτε βέβαια έτσι. Δεν το λέτε. Ο Πέρουκας. Ότι είναι λίγο Πέρουκας. Δεν είναι. Δεν είναι. Το βάφει. Σίγουρα πιστεύω το βάφει. Φίλε, εγώ πριν. Πόσο καιρό έχει πει χαιρετός άνθρωπος στον Άρη, έχει 3 μήνες. Οκτώβριο. Ωραία. Ένα ξεχασμένο μεσημέρι πάνω στο ζάπινγκ το πετυχαίνω να κάνει δηλώσεις. Αυτές που κάνει στην Όβα, ρε παιδί μου. Ναι. Και φίλε, έχω εστιάσει το μαζί του 10 λεπτά και προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι είναι αυτό, ρε γάμο. Είναι περουκίνη. Όχι, όχι. Το βάφει, το βάφει. Είναι τέτοιο. Καλά, ότι είναι βαμμένο δεδομένο. Έχει πέσει λίγο καμιά ενεσούλα λίγο και έχει έρθει πιο μπροστά το μαλλί. Μετά όμως τον έχω δει και στο γήπεδο που δεν είναι τόσο φτιαγμένο το μαλλί και λέω, όχι, ρε φίλε, έχει κάνει λάθος. Αλλά όταν το βλέπει φτιαγμένο, λες κάτι έχει γίνει. Είναι περουκίνη, είναι λίγο μια εφητεσούλα. Κάτι είναι. Όχι, με τα μαλλιά των αντρών έχω λίγο θέμα, έτσι. Δηλαδή, οποτεδήποτε το δω λίγο βαμμένο, άμα το δω. Το ραντάρ σου το εντοπίζει. Περούκα είναι. Βαράνε τέτοιο. Κατευθείαν τα μηνύκια μου. Χθες είδα ένα και σε θυμήθηκα. Εκεί που ήμουν για φαγητό το βράδυ. Στο διπλανό τραπέζι. Αυτό έκανε πολύ μπαμ. Και τον κοιτούσε το μεταξύ, λέω μην καρφωθώ. Τι περούκα ή βαμμένο. Ε? Περούκα ή βαμμένο. Περούκα. Η περούκα και δεν ξαναδεί. Η οποία όμω έκανε πάμ τεράστια. Γιατί για την περούκα δεν ξέρει κιόλα ποτέ τι μπορεί να παίζει με τον άλλον. Έτσι. Μπορεί να έχει κάποια θέμα ο άνθρωπο και να τη φοράει για αυτό το λόγο. Για μένα αυτό ο οποίο βάφει το μαλλί του και ειδικά σου περνάει μια ηλικία. Κακό. Και ξέρω εγώ γίνεται άσπρα τα τέτοια και πάει και το ρίχνει μαύρο. Για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο ρε παιδί μου. Δηλαδή μου δείχνει την νοοτροπία. Θα μου πει υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Πολλοί. Αν ψάξουμε προπονητέ, πόσο μπορούμε να βρούμε. Σούμε. Το βάφει. Όχι, αυτό δεν το βάφει. Ξέρετε, όχι αυτό. Ο Ματζουράκη. Όχι, δεν το βάφει. Ο Ιτούδη το βάφει. Φίλε, ξενέρωσα πάρα πολύ. Τον έχω σε πολύ μεγάλη υπόθεση. Ο Ιτούδη. Το βάφει. Ναι, έτσι μου πάνε. Όχι, ρε φίλε. Νομίζω και εγώ. Και ο coach Μπούλετ νομίζω το βάφει, φίλε. Γιατί, ρε. Ναι. Μπούλετ για ποιο λόγο. Γιατί του βγαίνει κάτι άσπρα και, και αυτό το κοτόρι. Σιγά, ρε παιδιά, θα βγει. Για τόνο, ρε παιδί μου, εδώ ξέρει τι άκρε. Γιατί να έχει κόμπλεξ, δηλαδή, άμα σου γκριζάρει λίγο μα αγωνέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Αυτό ο οποίο χρησιμοποιεί εντάξει κάθε φορά κάνει και αλλαγέ με τη βέλα και με αυτά, Ερικ Πιτίνο είναι δεδομένο. Δηλαδή, καλά, αυτό είναι. Ναι, δουλεύει καρυδιέ, δουλεύει κερασιέ, τέτοια πράγματα. Πόσο 70 χρόνων αυτό είναι, πόσο είναι. Ναι, αλλά με όλη την περιποίηση που βαράει στο κεφάλι του, γιατί πιάνω μόνο το τριχωτό, πιάνω και όλο το άλλο, προσπαθεί να δείχνει μικρότερο. Βαράει και εδώ πέρα δηλαδή, λε. Ε? Εσύ δεν τον βλέπει. Πώ τον βλέπει, εσύ δηλαδή. Πώ τον βλέπει. Ελά, Ελληνικό. Εδώ καταρρύπτονται. Πώ τον βλέπει. Καταρρύπτονται μύθοι απόψε. Τι καταρρύπτονται μύθοι, ρε φιλέ. Τρομερό. Πέφτει λίγο εδώ πέρα, λίγο τονώνεται λίγο η κατάσταση. Περνάμε πινέλο λοιπόν, ω βάφουμε άλλη σημερινή εκπομπή. Αυτό είναι το βασικό μα θέμα. Δεν μα είπε ο φίλο ο Κροατή ότι εμεί πρέπει μια ώρα να το χαλαρώνουμε. Όχι, μόνο αθλητικά. Λοιπόν, χθε έκανα ρεπορτάζ. Βασικά καταλάβατε το μεσημέρι που έτρωγα το πέτυχα. Χθε το μεσημέρι είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι στο My Style Rocks Φιλέ. Έχει πάει η τύπησα που είναι εγγονή του Τσοχατζόπουλου. Του Άκη, δικό μου είναι. Ωραία. Και την οποία. Ο Στέλιο σε διακόπτω λέει καλά που δεν έχω μαλλιά. Την εκράζουν. Για ποιο λόγο. Γιατί την τίνει η Ραμόνα, φίλε. Η νικήτρια του πρώτου My Style Rocks. Μα μιλάμε τώρα και σκάνδαλο. Αλλιώς αποτελέσματος. Πραγματικά. Έτσι. Και μάλιστα η εκπομπή που έβλεπα το μεσημέρι είχε κάνει κάποιο είδους κολλάζ, ρε παιδί μου. Ναι. Με παλιά αντισύμματα της Ραμόνας και αυτινής και ήταν όντως ίδιες. Σοκ. Και της έχει πει η επιτομή, γνωστή και ως Χριστοπούλου. Έτσι, μπράβο. Ότι κοριτσάκι μου,
Όταν εσύ 19 χρονών πηγαίνεις, εγώ 44 ερχόμουνα. Έχει υποθεί τέτοια τάκα. Ακριβώς. Πρέπει να το βρω. Έτσι. Και τώρα δεν το είπα και εγώ. Πια έχει φύγει σφαίρα δίπαρτ τώρα, έτσι. Δεν είναι καμιά ό,τι να είναι. Και ο άλλος την έκραζε που ξεχνά το όνομα του όλη την ώρα. Που είναι μόνιμα ξυνισμένος και λίγο έτσι γκέι. Είναι πώς τον λένε, μωρό, όλο ξεχνά το όνομά του. Ρε Νίκο. Που είναι. Ρε Νίκο. Ο κόλλημα τώρα. Ο Γαβαλάς που ήρθε. Ο Γαβαλάς ήταν. Ο Κουδουνάρης. Ο Κουδουνάρης. Κουδουνάρης, όνομα και πράγμα. Και αυτός την είχε πολύ στον Πινελίκη. Κουδουνάρης. Ο Στέλιος Κουδουνάρης. Και περιμένει το Κουδουνάρη. Κουδουνάρη. Και είναι λίγο γκέι τώρα τροπή. Είναι λίγο, εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει, ρε φίλε. Είναι κακό, μια χαρά. Το λέει λίγο με. Κάποιο μπορεί να το πάρει ρατσιστικά. Όχι, δεν το λέω για ούτε για ρατσιστικό, ούτε τίποτα. Περίμενε. Ξέρεις στην πράξη ότι έχουμε νέο τουρνουά το οποίο παίζεται... Πόσο πάει? Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει. Αλλά πριν από λίγο μου ήρθε δίνημα, εγώ ήρθα στη μάχη μου, θα σε ενημερώνω. Πόρε φίλε. Πόρε φίλε. Τρέιλερ 9. Μήπως στο τρέιλερ είναι αυτή η ατάκα που υπόθηκε? Όχι. Μπορεί. Όχι. Πώς τη λένε αυτή του Σογατζόπουλου, ρε? Τώρα ξέρω εγώ. Μια Μαρκέζη. Μπορεί. Ξανθιά. Μπορεί, ναι, μια ξανθιά είναι, ναι. Ναι, αλλά δεν το βρίσκω, ρε φίλε. Ρε φίλε, δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται πλέον. Πολλά ρε. Κανάλια. Πουλιά, ρε. Δεν ανεβάζουν επίσημα στιγμιότυπα στο YouTube. Σκαλώνω. Με την όλη κατάσταση και τα GDPR και δεν συμμαζεύεται. Και τα ανεβάζουν μόνο στη Web TV του, φίλε. Έχει ένα βίντεο που λέει τα άκρα σου είναι απεριποίητα. Μάλιστα, το είπανε σε κάποια. Στην Ζάνα Σύριακ. Δεν έχω δει καθόλου το μεταξύ. Ή μάλλον έχω δει πολύ λίγο πρωτοδεύτερο επεισόδιο και απορούσαμε τη συμβία μου και συζητούσαμε και λέγαμε έχει καμία νορμάλ. Δηλαδή μία που να την ήξερε, σε παιδί μου, και να πει αυτή είναι φίλη μου, εσύ είναι πολύ καλή κοπέλα. Στέλλα Πάσαρη. Και μη χειρότερα. Η Στέλλα Πάσαρη τη έχει πει Κουδουνάρης. Έβαλε ό,τι βρήκε. Μάλιστα. Ναι, γενικά πέφτει πολύ κράξιμο. Γιατί λένε ότι δεν ξεκίνησε καλά και τα νούμερα δεν του άφηνε ικανοποιημένου και προσπαθούν λίγο τώρα να το φουντώσουν, φαντάζομαι. Ο Κουδουνάρης κατακεράβνωσε την Κιάρα Μαρκέζη. Νομίζω ότι είμαστε εδώ και έχουμε φτάσει στην άκρη του νήματος. Αυτή πρέπει να είναι. Mm-hmm. Αυτή πρέπει να είναι. Από ό,τι μας ενημερώνουν. Ναι. Κάτσε λίγο να είμαστε σίγουροι. Μην μεταφέρουμε κάτι που δεν παίζει. Επί του πιστηρίου θα λέγαμε. Επί του πιστηρίου είναι η είδηση. Γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση. Ναι. Τελευταίες ημέρες και από ό,τι ενημερωνόμαστε εδώ. Ναι. Εδώ και λίγη ώρα έχουν γίνει κάποιες επιθέσεις σε γραφεία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Καλαφάτη νομίζω είναι. Του κυρίου Καλαφάτη, της κυρίας Ράπτη και του κυρίου Βαρτζόπουλου από ό,τι βλέπω. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με το όλο θέμα το οποίο μας απασχολεί από τη Δευτέρα. Έχει, γιατί από ό,τι βλέπω και φωτογραφίες εδώ υπάρχουν και έτσι, συνθήματα σε τείχους από, mm-hmm. από φίλους του ΠΑΟΚ. Έτσι. Μιλάμε. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι το γραφείο του κυρίου Καλαφάτη, το οποίο είναι εδώ κοντά στην Κατούνη. Υπάρχουν πληροφορίες κεντρικά και έχουν πεταχτεί. Υπάρχουν πληροφορίες και για ανάλογες έτσι. Α, γι' αυτό είχε τη δίαση εκεί, ρε φίλε. Τώρα εξηγείται. Και εγώ πέρασα από εκεί και είδα καμιά 5-6 μηχανάκια δίαση και καμιά 15αριά. Και λέω, τι γίνεται, ρε, τώρα εδώ πέρα, είναι δυνατόν το πουθενά? Μάλιστα. Τώρα εξηγείται. Μάλιστα. Ωραία. Το αναφέρουμε, το έχουμε στο μυαλό μας. Έχω βρει το. 9 βουλευτές βλέπω εδώ ότι υπάρχει επισκέψη. 9? Ναι. 9 βουλευτές. Επισκέψεις? Ανταλλαγής απόψεων. Α. Όχι, δεν νομίζω ότι ανταλλαγής απόψεων. Ήταν, ναι. Παιδί μου. Επισκέψεις. Είμαστε εδώ. Ναι. Αυτό. Γεια σας. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Αυτό να έχουμε στο νου μας. Το αναφέρουμε. Γιάννη ήρθα, ρε. Όταν θα έχουμε περαιτέρω ρεπορτάζ, θα αναφέρουμε και περαιτέρω πράγματα, έτσι. Γιατί είμαστε και ενημερωτικοί, εγώ είπα να πω, Νίκο. Ναι. Οκ, ο λαός θέλει μια ώρα να ξεκολλήσει το κεφάλι του, αλλά και εμείς τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κάνουμε ενημερωτικές φίλες. Να ξεκολλήσει το κεφάλι του, άκουσα. Σκουλήσει το κεφάλι. Σκουλήσει το κεφάλι, ουργουλάρα. Ενημερωτικέ φήμε, ρε παιδί μου. Και έχω βρει το σχετικό. Φήμε δεν θα πει τίποτα. Το σχετικό. Και όχι μόνο. Το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή στην οποία αναφερόσουν πριν. Ορίστε. Α, το έχεις? Όχι, δεν είπα ποτέ ότι είναι vintage. Είπα ότι είναι τη μητέρα μου. Και έχουν βάλει. Τώρα διακόπτω και λέω. Η άλλη είναι τη μητέρα μου. Λοιπόν, έχουν βάλει, ρε παιδί μου, σύγκριση. Ραμόνα και αυτή δίπλα-δίπλα. Πάνω στο. Και την έχω ανεβάσει τη φωτογραφία και έχω δείξει ότι είναι τη μητέρα μου το φόρεμα. Αρχικά δεν μας βοηθάει εδώ πέρα να δούμε κάποιος. Τις φωτογραφίες που μας έχουν στείλει που είναι πολλές. Είναι μία μπλούζα που γράφει άμισο που φορτίζει.
που τα πήρες. Ναι. Ούτε είμαστε στο Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Αυτό εμείς οι τρεις εδώ σου μιλάμε. Οπα. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι με όλα τα. Μπορεί να έχω αυτά τα. Πώς γίνεται αυτό, πώς. Έχουν ίδια ρούχα. Ψή. Μπορεί κάποια να έχει το ίδιο καπέλο. Μπορεί να έχετε κάποιο το ίδιο. Σκουφάκι. Σε πάλι δεύτερη φωτογραφία με τη γαμόνα δίπλα, ίδιο τίσιμο. Σε παρακαλώ, κοπέλα μου. Είχε ένα μπραντ που ήταν φίλος μου ο άνθρωπος που έχει φέρει εδώ την μπραντ στην Ελλάδα. Την μπραντ. Το πουκάμισο το. Διαβολική. Να σου πω κάτι. Όπως και οποιοδήποτε άλλο ρούχο. Δικό σου. Μόνιμα ξυνισμένος. Και μπορεί να την έχει οποιοδήποτε άλλο. Μόνιμα. Παλιά. Πολύ φίλος μου. Και καινούργια και διάφορα. Το ότι γίνονται συμπτώσεις ωραίες. Την κοιτάει και θέλει να τη βγάλει τα μάτια. Δεν καταλαβαίνω. Κανένα από αυτά δεν είσαι εσύ, σε σένα ή Ραμόνα. Εγώ. Μόνη σου, χωρίς τη Ραμόνα. Με τη μητέρα μου. Το θέμα είναι ότι. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή τη Ραμόνα την έχω ζήσει πολύ καιρό σε αυτό το παιδί τη, πώς επέλεγε τα κότα, εν πάση περιπτώσει. Στην ίδια. Δεν έχουμε βρει την ατάκα ακόμα, βέβαια. Συνάντησε περίπου για να μην βγάζει και μάτι. Εντάξει, και αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ πιστεύω. Έχουμε κουδουνάρια αυτή. Που λες για τις συμπτώσεις. Είναι δικαιολογίες. Εντάξει. Δικαστής. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Δεν είμαστε δικαστήριο, δεν είμαστε αστυνόμοι. Ναι, αλλά δίκασες. Απλώς επιθυμώ σε ένα διαγωνισμό να υπάρχει μια δικαιοσύνη όσο μπορεί αυτή να υπάρχει. Να μην επιβραβεύω προσωπικό. Δεν έχει Χριστόπουλο όμως. Πού είναι η ατάκα. Κάτι λίγο χειμώνα το λέει. Σε έβαλε τρία όμως παρόλα αυτά. Δεν το έχει. Εμείς αυτή την ατάκα θέλαμε, αλλά. Νομίζω ότι αυτή έπαιξε και στο τρέλερ πάντως, να ξέρεις. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Okay. Όταν εσύ πήγαινες, εγώ γύριζα. Θα έπρεπε να έχει μια ζενευγή εκεί πέρα, Νίκο Μοσχοβίτσο, μα Τάιλερ Ροξ. Ξεκάθαρα θα πρέπει. Δεν μπορεί να πάει αυτή, ρε φίλε. Πήγε η άλλη. Πώς τη λένε. Εγώ προτιμούσα τη ζενευγή. Ζενευγή Μαζουαρί. Καλά. Okay. 100-0. Έχουμε τίποτα άλλο, φίλε. Πώς ήταν η μέρα γενικότερα, έχουμε τίποτα. Η μέρα μου, Σε βλέπω λίγο δύσκολα είσαι. Εντάξει, το κακό είναι ότι είμαστε ακόμα Τετάρτη. Η εβδομάδα μας εκτιλήσεται σαν να είναι τουλάχιστον Παρασκευή βράδυ. Έτσι έχουν περάσει ημέρες. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πριν μπερδεύτηκα και λέω ότι θα τα πούμε και πάλι αύριο με την τελευταία κομπή της εβδομάδας. Έλα, ρε Νίκο. Νομίζω ότι τα πέμπτη σήμερα. Που δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι τα πέμπτη σήμερα. Αλλά. Ήλπιζα μάλλον. Α, ο δικός σου. Να, άμα κάνει κανένα κοντινό τώρα θα μπορέσω να. Νίζει Νόβγκο Τσεσεκά, λέει ο Νίκος ότι τα βάφει. Έτσι μου είπανε, δεν ξέρω εγώ, δεν το υιοθετώ. Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Ο ήτου. Η εκπομπή δεν υιοθετεί. Νίκο, τι γίνεται, φίλε, άλλο για πες. Τι άπορε, φίλε. Ωραία πάντα πράγματα, Ψυχία. Ασχολούμαστε με πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ψυχία δεν έχουμε, με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαστε. Ωραία είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει. Το, το μπάσκετ πλέον δεν μπορεί να αποτελέσει αποκούμπι για όλους γενικότερα όπως μπορεί να γινόταν. Αποκούμπι, ρε Νίκο. Σε άλλες εποχές. Δυστυχώς δεν μπορεί για να αποτελέσει. Για αποκούμπια είμαστε. Αποκούμπι δεν μπορεί να αποτελέσει. Κάποτε, ρε παιδί μου, ο Άρης ο Πάκος ο μπάσκετ. Λέγανε, πάμε παίξουμε τώρα. Ξέρε τα μνημόσυνα τώρα. Ούλεμπ, μούλεμπ. Ο Άρης είχε παίξει και μια Ευρωλίγκα στεναχωρημένη εκεί πέρα να πούμε. Όχι, εντάξει, ένα-δύο χρόνια καλά ήταν. Μετά τον έπιασε λίγο το τέτοιο. Εντάξει, okay. Τώρα τι να ασχοληθείς και με τον μπάσκετ. Δηλαδή, πού να πας να πιαστείς τώρα. Δεν έχει τίποτα, φίλε. Κόσμος κουράζεται. Κόσμος, Νίκο, ενδεχομένως να σταματήσει να αρχίσει να απομακρύνεται και από τα γήπεδα, εγώ θα έλεγα. Ναι. Κάποιο μπορεί να την ψωνίσει, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ασχολούμαι άλλο με αυτό το πράγμα, αυτό το προϊόν. Δηλαδή, υποβαθμίζεται καθημερινά. Τι να σου πω, ρε φίλε. Γιατί υποβαθμίζετε καθημερινά, ποιοι το υποβαθμίζουνε. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Εμείς το υποβαθμίζουμε εδώ. Όχι. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πρόσεξε. Στη γενικότερη υποβάθμιση του προϊόντος έχουν όλοι ευθύνη και έχουν και δημοσιογράφοι. Εντάξει, όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι που ελληνική διαφήμιση παλιά. Όλοι μα όλοι που έχει υποβαθμιστεί το προϊόν τα τελευταία χρόνια έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα πα επιμέρου ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Αναδιαστήματα και τα τελευταία φυσικά τα οποία έχουμε αυτή την. Αυτά τα τελευταία 24 ώρα που είναι φανταστικά όμορφα, εκπληκτικά σαν θέματα και θα μας ταλαιπωρήσει πολύ καιρό ακόμα. Βλέπω μια γραμμούλα την οποία θα πάμε να πάρουμε. Γραμμούλα! Ευθύς αμέσως. Θα την πάρουμε βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Αντρέα. Γεια σας κύριε Αντρέα από τον Bronx. Έλα. Θέλω να σας πω, δεν ακούγεστε στην Αμερική. Γιατί έχουμε πρόβλημα με το δίκτυο η εταιρεία, όχι εμείς κύριε Αντρέα, και δεν παίζει το e-radio, γι' αυτό. Ωραία, αυτό ήθελα να σας πω. Να ξέρετε, δεν σας ακούω. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Okay. Αλλά χαιρόμαστε που μας σκέφτεσαι. Θα το κανονίσετε. Ζούγκλα δεν θα χάσεις το βράδυ, μην αγώνεσαι. Ζούγκλα δεν θα χάσεις το βράδυ, θα κανονιστεί μέχρι το βράδυ, πιστεύω. Εσένα χάνω, τι άλλο θέλω.
Θα χάσω εσένα, τον άλλο, τον Ζάχο που θα βγει. Και εδώ θα είμαστε και αύριο και κατρικά. Μην αγχώνεσαι. Μπορεί να φτιαχτεί μέχρι να βγει ο Ζάχος. Θα δούμε. Τι να έχω, 23 χρόνια έχω έρθει στην Ελλάδα. Α, να γεια σου. Α, μπράβο, φτιαχωθεί τώρα. Εκεί πέρα άγχος. Άγχος 0 και κατρικά στα μερική, ε. Τίποτα. Νο, τίποτα. Τίποτα, να. Τέλεια. Μόνο πάω κάρα λυπή. Να ζητήσει μια μέρα, να ζητήσει μια μέρα από τον ΠΑΟΚ να έρθει να κάνει περιοδεία στην Αμερική για τους παοξίδες Αμερικής. Δεν είμαι. Όχι, να έρθει να παίξει το τελικό κυπέλλου στη Νέα Υόρκη. Καλά, έτσι πως πάμε στο τέλος και η Νέα Υόρκη κοντά μπορεί να είναι και Αντρέα. Εντάξει, εύχομαι να το φτιάξετε. Καλή αποστολή θα ήταν. Ξέρετε πότε χάλασε. Από τον κύριο, πώς το λένε, πώς είναι τον Αριανό. Ποιόνα. Από τον Χρήστατο, από εκεί χάλασε. Το e-radio από το ίντερνετ. Ναι, το άρχισε ο Χρήστατος δηλαδή. Μάλιστα. Δρυμή κατηγορώ. Το πέναλτι. Ναι. Ακούω τον πώς λένε, τον Χρήστατο. Ναι. Και παπ, κόπηκε και ξαναλέει τα ίδια. Να αναβάλουμε το απόρριτο τηλεφωνικού και τέτοια. Γι' αυτό, αφού το ξέρετε, εντάξει. Όχι, είμαστε ενήμεροι, παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Βασικά παλεύουμε τώρα, δεν είναι και στο χέρι μας, γιατί είναι θέμα της εταιρείας. Θα δούμε πότε θα φτιαχτεί. Ελπίζουμε σύντομα. Έχει ξαναγίνει αυτό, το ξέρω, πριν 2 χρόνια. Έχει ξαναγίνει. Που ακούω τον κύριο Τσατσαρό. Έχει ξαναγίνει. Εντάξει, τι να σας πω. Με την νίκη πάω κάρα την Κυριακή και θα δούμε. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Να είστε καλά. Θα σας μιλήσω αύριο. Έγινε, σε περιμένουμε. Να είστε καλά. Αυτό είναι. Δεν βγαίνετε εσείς εδώ πέρα του Βότση, εντάξει, και από την Τούμπα και από την Κρίνη και βγαίνει ο άλλος, ρε παιδιά, από τον Μπρόγκ δηλαδή. Τι είστε εσείς δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν. Σας πετσόκοψε, ξεκάθαρα. Και χωρίς να ακούει κιόλα. Καταρχάς, κοίταξε, ο κύριος Αντρέας από τον Μπρόγκ που λες. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ο ορισμός του φανατικού ακροατή. Δηλαδή, ακόμα και σε μέρα που δεν είναι ακροατής. Και δεν μπορεί να ακούσει. Για τεχνικούς λόγους. Έτσι. Είναι εδώ δίπλα. Αναγκαστικά. Και παίρνει τηλέφωνο να πει ότι είναι εδώ, παιδιά. Έτσι γίνεται δουλειά, φίλε. Αυτό είναι πίστη στο ραδιόφωνο, έτσι. Έτσι είναι. Και στην οικογένεια του Λίμπερα 107,4. Ναι, όντως, πολύ. Το παράκανα. Πώς τον έκανε ο Κάκαλος τον τέτοιο να. Ποιο να, τον. Το χλαπάτσα, πώς τον λέγανε, ρε. Τον Ντάλλας. Τον άλλο, τον Ρουφιάνο, ρε. Πώς τον λέγανε. Τον Καπετανέα, πώς τον λέγανε. Σιχαμερό σαλιγκάρι που τον έλεγε, κάπως έτσι. Το χλαπάτσα. Το χλαπάτσα, ένα μπράβο, εντάξει, καλά τον είπα. Okay. Ωραία. Εντάξει, οι γραμμούλες είναι ανοιχτές, Νίκο. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές για 30-57 και 38. Μπορούμε να πάρουμε γραμμούλες, δηλαδή. Μπορούμε να πάρουμε γραμμούλες όταν θα έρθουν. Ναι, θα τις παίρνουμε τις γραμμούλες, ναι. Θα τις πάρουμε τις γραμμούλες. Λοιπόν. Ο Κάκαλος, ρε φίλε. Ποιο ήταν εκείνο το σκηνικό με το. Σε Ελλάδα στα παιδιά, εσείς τώρα είναι, δεν το έχετε προλάβει, παιδιά. Σιγά να είναι κουπαλιά, σιγά χαλάρε. Εμείς τα είδαμε, ρε φίλε, μικρή και σε επανάληψη μετά, τώρα θα πάτε το βάζω και επανάληψη. Εκείνο το επεισόδιο με τον Κλέτσο, που το μελετούσαμε και το καλοκαίρι. Ναι, είπαμε, τέλειστη πιτέλη, ναι. Από αυτό ήθελα, ρε φίλε. Τέλειστη πιτέλη, ρε φίλε. Ωραία. Κλέτσο στα νιάδα τότε. Ναι, ναι. Είχε παντρευτεί την. Δεν νομίζω. Πώς τη λένε. Αυτή δεν είναι που μετά παντρεύτηκε τον Μπονάτσο. Όχι, φίλε, δεν το έχω. Δεν το έχω, και κράτησε πόσο, ένα μήνα τα παντρεμένη. Αυτό ήταν, ούτε ένα μήνα. Και είχαν διαφορά. Πάλι έχει βόλει, ρε. Τι έγινε, παιδιά. Όχι, δεν είναι βόλει, φίλε, χάντμπολ είναι. Είναι χάντμπολ. Συγκεντρώσου λίγο. Συγκεντρώσου, Νίκο. Ναι. Όπως μια φορά που ήμουνα με την αγάπη και κάναμε κομπή και έπαιζε πάω στην Τουρκία. Βόλει, νομίζω, έπαιζε εκεί, ναι. Μπάσκετ, Νίκο. Μπάσκετ. Μπάσκετ Τουρκία φέτος. Ναι. Έπαιξε στην Μπεσίκτας. Στην Μπεσίκτας. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι παίζεται εδώ. Και λέω στον αέρα, παιδί μου, θα κάνουμε και μια σύνδεση με το. Χωρίς να πω, ρε παιδί μου, και πέτρο, θα κάνουμε και μια σύνδεση με τον Νίκο Μοσχοβίτη κτλ. Και η αγάπη με καταλαβαίνει. Το παίρνει στα σοβαρά για να με γλεντήσει και λέει: Φυσικά, μιλήσουμε με τον συνάδελφο κτλ. Ναι, και εγώ είμαι έτοιμο να σε πάρω τηλέφωνο για να σε βγάλω. Έπρεπε να πάρει, δεν φυλάει. Για να σε βγάλω. Όχι, ψέμα, με ψάρεσε ότι ήσουν εκεί. Αχα. Και μου έκανε εντύπωση και το έπαιξε πάρα πολύ σοβαρά. Και λέω: Ελά, ρε, πήγε, μπράβο. Και λέω: Οκ, μπορεί να πήγε. Έπρεπε να πάρει, δεν φυλάει. Ναι, και ήμουν έτοιμο να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω: Νίκο, είσαι έτοιμο. Άλλωστε έχουν γίνει στα Ριζιανά τη πόλη. Άνθρωποι να φέρονται ότι είναι στο γήπεδο και να κάνουν μετάδοση από κελά. Να μην κάνουν αλήθεια, μετάδοση. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω έναν. Ναι. Πολύ καλό μάλλον τον ίδιο λέμε. Ωραία. Okay. Δεν έχουν γίνει αυτά, όπως λέγανε. Αυτά έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Αδελφός μας. Βεβαίως. Καλά να είναι. Το πούλησε καλά.
Φίλε, άμα δεν τον πήρε χαμπάρι κανένα, για μένα πρώτο μάγκα. Αυτό ακριβώ. Μα να κάνουμε κι εμεί. Αυτό ακριβώ. Άμα το πουλά καλά, εκεί είναι το θέμα. Ναι. Εγώ συμφωνώ. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τον ίδιο, ο οποίο ίδιο δεν θα πω όνομα φυσικά. Mm-hmm. Είναι να βγει σε ραδιόφωνο, όχι τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει πάει στο γήπεδο, έχει κάτι στο γραφείο του, έχει βάλει συνθήματα από το YouTube και βγήκε στο ραδιόφωνο και έκανε τόσο στο γήπεδο. Έγινε και αυτό. Ο Νίκος παρακολουθεί με ενδιαφέρον κάτι, βλέπω στον υπολογιστή του, θα ήθελα να μας το μεταφέρεις. Μιλάμε για οργασμό πληροφοριών, δημοσιευμάτων, διαρροών σήμερα. Είναι αυτή η μέρα σήμερα, να ξέρεις. Αφού έγινε το έγινε τις δύο προηγούμενες. Σήμερα υπάρχει αυτό, διαρροή, δημοσιεύματα, κόντρα δημοσιεύματα και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Μάλιστα. Αναφέραμε και πριν, ναι, για τις επισκέψεις των οπαδών σε 9 βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης από ό,τι βλέπω. Ναι. Έτσι, αναφέραμε τους τρεις που μάθαμε τα ονόματα, θα πούμε στην πορεία αν έχει κι άλλους. Έτσι, τα ονόματα και των άλλων. Mm-hmm. Νομίζω είναι δείγμα της κατάστασης. Ναι. Έτσι. Που ζούμε. Και αύριο επίσης 6 έχει η συλλαλητήριο των φίλων του ΠΑΟΚ στην Καμάρα. Εγώ σας παραχωρώ την εκπομπή αύριο. Αν θέλετε τις 5 μπορείτε να έρθετε εδώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει, ρε φίλε. Θα ακούσουμε μετά τους οργανωμένους, φίλε. Θα τους ακούσουμε μετά. Ναι, αλλά να υπάρχει και μια live κάλυψη. Τέλος πάντων, εκεί πέρα στο. Οι άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν, φίλε. Δεν θα υποδομές για κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν υποδομές για κάτι τέτοιο. Άρα δεν κάνουμε κουμπί αύριο. Γιατί να μην κάνουμε κουμπί αύριο. Αφού φίλε το συλλαλητήριο. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει. Όχι, ρε Νίκο, καλά τώρα. Πρέπει να γίνει. Οι συνάδελφοι που θα είναι εκεί θα μας ενημερώνουν, ρε φίλε. Τι θες να κάνουμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι ραδιομαραθώνιο θα κάνουμε. Ναι. Έχεις βρεθεί στο συλλαλητήριο ποτέ, έχεις βρεθεί κι εσύ. Ναι. Και το έχω πάρει και περπατητά. Ναι, άμα θα πας, το πας έτσι, ρε φίλε. Τι, κάτσε να πούμε με μηχανάκι. Είχε γράψει μια φορά περπατητά, μια φορά με μηχανάκι. Με το Στέλιο που ήμασταν εκεί πέρα, πολύ καλό φίλο και αδελφό. Ναι. Που με πέτυχε στο δρόμο και μου λέει ανέβα. Και ακολουθούσαμε το μηχανάκι. Αλλά τη μία φορά ήταν περπάτημα, φίλε, πάνω κάτω παντού, χιλιόμετρο δηλαδή, πάρα πολύ. Mm-hmm. Άξι, αλλά περνάει γρήγορα η ώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η αλήθεια, όταν είσαι σε τέτοιες καταστάσεις. Και δεν αντιλαμβάνεις και το περπάτημα, δεν σε κουράζει δηλαδή. Γιατί παρακολουθείς μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταβάλλεται. Και είναι. Κοίτα, η δημοσιογραφικά είναι και αυτό μια εμπειρία. Οκ, πρέπει να το ζήσεις. Με τον ποδοσφαιρικό Άρη το είχαμε ζήσει πριν χρόνια. Αυτή την κατάσταση. Έχω σκέσει και μπλούζα, συλλαλητήριο. Όχι επίτηδες. Όχι επίτηδες. Την έλεγα. Διαρριγνύει τα ημάτια μου. Διαρριγνύει τα ημάτια μου, ναι. Όχι, την έλεγα στο χρήσιμο. Ένα ήταν που. Δεν θυμάμαι τώρα. Το 14 ήταν. Που είχαν πάει φίλοι του Άρη πάνω στο λεωφόρο στρατού και εκεί πέραν τι έχει. Στρατόπεδο, έχει, τι έχει τέλος πάντων. Απέναντι την ΕΡΤ. Και ανεβαίνω εγώ πάνω στο φράχτη γιατί ο Παπαδόπουλος δεν είναι και το πρώτο μπόι για να τραβήξει βίντεο και ήθελε κάτι πανοραμικό. Και λέω θα ανέβω πάνω στο φράχτη και θα τραβάω από εκεί. Ο φράχτης πέτρινος, πάνω έχει κάγκελο. Και εγώ με πλάτη στο φράχτη. Πού και... πας να κάνεις μαντραπίδα, βρε σοφ, βρε βιτάμ που λέει και ο Τάσος. Όχι, ανέβηκα κανονικά, ρε, πού δεν είχα θέμα. Βιτάμ. Ρε, ανέβηκα. Αλλά η μπλούζα πιάνεται πίσω στο κάγκελο και πάω να πηδήξω έτσι χρακ κάτω και ακούγεται ένα χρατς. Πού πας βρεβιτάμ που λέει και ο μεγάλος Τάσος Τρέγιας. Και ακούγεται χρατς και σκίζει την μπλούζα, δεν έχω κρατήσει ακόμα ενθύμιο. Παράσιμο. Διάλειμμα. Πες τα όλα στον αέρα εδώ πέρα, πες τα όλα, εδώ πέρα θα τα πεις. Καλά είσαι κατά τα άλλα. Καλά είμαι, δόξα Θεώ. Δόξα Θεώ. Η εκπομπή θα έμανε μαζί για κανένα 20 λεπτό ακόμα, Παπαδόπουλος αφήσει κανένα 7 λεπτό. Πού να πας. Έχει μια δουλειά. Ένα ραντεβού. Να δούμε τι θα ακούσουμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Περούκες το είχε. Έλα ρε Νίκο, σταμάτα, δεν έχεις φάει τον άνθρωπο δηλαδή τώρα. Τι κατάσταση είναι αυτή πια. Πω, πω. Κάτι δεν μου πάει καλά με αυτό ρε φίλε, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου αρέσει. Μην μου ξύνεις πληγές τώρα. Παντρεμένος είναι. Να. Οκ. Okay. Εδώ είναι η γυναίκα του. Όχι. Η γυναίκα του δουλεύει, είναι υψηλόβαθμος έλεγχος σε μια εταιρεία στη Γερμανία. Και... μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν ζει το ποδόσφαιρο, δηλαδή από τα λεφτά της γυναίκας μου. Ο υπερβολικός. Άρα είναι πρικοθύρας. Όχι, εντάξει, και αυτός έχει στην άκρη. Έχει παλιά, αυτός ήταν ρε παιδί μου καθηγητής συναντήσεις σχολείου προπονητικής Γερμανία. Έδωσε δίπλωμα στον Τούχελ. Αυτός του έδωσε το δίπλωμα. Ναι. Μάλιστα. Τόμας Τούχελ. Βέβαια. Κάτι δεν μου πάει καλά με αυτόν, δεν ξέρω ρε φίλε. Τα μούτρα του λέω, δεν μου λέει. Για τον Ένιν και ένας. Θα πεταχτεί ένα, θα ανέβαγε στα 4 γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδί μου, οκ, το λέω έτσι. Φυσιογνωμικά. Ένας φίλος Μακανός στην αρχή όταν προδιορίστηκε, παιδί μου, που όλοι ήμασταν και εγώ ήμουν. Παιδί μου, εντάξει. Δύσπιστη λίγο με την περίπτωσή του. Όχι επιφυλακτική. Τώρα. Ναι, λέγαμε. Και επιφυλακτική. Όχι τώρα, παιδί μου, εγώ α πούμε πετάω τη σκούφια μου και άλλα. Έχει μαζέψει την ομάδα αυτό, φίλο να το αναγνώρισω. Mm-hmm. Λέει.
λέει, του έλεγα το βιογραφικό του και τα λοιπά, καθηγητής προπονητικής και τέτοια, και σε σεμινάρια κουλουμπού. Έλα μωρέ με το θεωρητικό τώρα να πούμε, μας φέρατε να πούμε για την ομάδα τώρα, να μου σοβαρίστε. Του λέω τώρα τι έγινε, εντάξει λέει, καλά το πάει, okay. Εντάξει. Και μου δείχνει σε πολύ έναν άλλο, όχι φίλο του Νίκου, γνωστό του Νίκου, παλιό Αριανό, που όποτε μου λέει ο Νίκος ιστορίες με αυτόν τον άνθρωπο. Τι να κάνει εδώ ο φίλος μου, πού είναι. Πεθαίνω από το γέλιο. Έκλεισε και το μάμα του, πού τον βρούμε ρε φίλε, τον χάσαμε. Είναι εσύ, σε κανένα τέτοιο. Έκλεισε, αντίο, 24 χρόνια αυτό ήταν. Έκλεισε. Αλήθεια. Πάω να το βρω τον αδελφό μου λίγο να κάνουμε έτσι καμιά ωραία συζήτηση. Γιατί ρε φίλε. Τώρα και είναι και μέρες τέτοιες. Έχει γίνει και ότι έχει γίνει. Δηλαδή σίγουρα θα έχει ότι τους κάναμε, τους δείξαμε, τους κάναμε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι. Πάει το στέκι. Πάει το στέκι ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Θα βρείτε άλλο. Προβληματισμένο. Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο, δύσκολο. Κάτι θα υπάρχει, Ελληνικό. Δεν γίνεται. Σίγουρα κάτι θα υπάρχει, αλλά. Σε όλη την πόλη. Εσένα σε αρέσουν και αυτά τα πολύ low profile. Ναι τώρα, εντάξει, δεν, είσαι... δεν, τώρα, δεν μπορώ τώρα. Εγώ ναι. Άμα είναι να είναι και λίγο παρεΐστικη η κατάσταση. Άμα είναι να είμαστε τώρα, έλα φιλαράκι μου, θα σε φτιάξω και τέτοια, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Έλα αδελφέ. Ναι. Σου έχω κάτι καλό. Θα σε φτιάξω εγώ αδελφέ ναι, και ναι, τέτοια, ναι, ναι. Ναι. Έλα και θα δούμε. Μα τώρα, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Ναι. Άλιστα. Βασικά, εντάξει, απλά δεν. Άμα είναι για να πιει ένα ποτό χαλαρό, αυτό. Ναι. Αλλά πρόσεξε να πιει ένα ποτό χαλαρό, αλλά άμα θες να συνεχίσεις κιόλας, κατάλαβες, αυτό σου λέω. Γιατί αυτό ήταν το συγκεκριμένο μαγαζί. Yeah. Δηλαδή μπορεί να πήγαινες μια μέρα και να φύγεις σε μια ώρα, αλλά μπορεί και να καθόσουν μέχρι τις 4-5 ώρες και να ρίξεις ένα καρό τέτοιες και να πίνεις, ας πούμε. Α, έχει γίνει και αυτό. Αυτό λέει. Σου λέω, ναι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Γιατί είναι στέκι, αυτά είναι, τα στέκια έτσι είναι. Ναι. Μπορεί να πας και να πιει ένα καφέ και να φύγεις, εγώ. Πιο παλιά γινόταν αυτό το μαγαζί, τώρα δεν είχε καφέ. Ήταν μόνο για ποτό, να πας να πεις ένα ποτό και να φύγεις. Μπορεί να καθόσουν να ξέρω και ό,τι μέρα να πήγαινες να έβρισες κάποιον να τα πεις, καταλαβες. Ναι. Αυτά είναι τα θέματα. Τώρα πάλι αυτά για να τα χτίσουμε όλα που χτίσαμε τόσα χρόνια με τέτοιο, χρειάζεται πάλι δουλειά, καταλαβες. Γκρεμίστηκε δηλαδή. Έχω βρει ένα που ήταν εκεί κοντά απέναντι. Καλό είναι, πήγα το δούλεψε την Παρασκευή, έχει ενδιαφέρον. Άρα έχουμε κάτι καλό σε καρδιά. Ναι, μάλιστα. Έχουμε κάτι. Έχουμε. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Χαίρομαι για σένα. Εντάξει, και όσοι αλήθεια δεν βγαίνουμε και πάρα πολύ. Ωραία. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν είμαστε βέβαια από την αλήθεια σε κάτι άλλε. Επικές μούχλες που κυκλοφορούν, που είναι και στην ηλικία μας, που είναι πιο μικρή από εμάς και δεν κυκλοφορούν καθόλου, να καλή ώρα ένας. Εντάξει, εμάς το ευρώ μας το έχει δει η πόλη, είναι η αλήθεια. Ποιος κυκλοφορεί, βλάκα. Παρακαλώ τώρα. Έχει καμιά. Εκεί στην Περαία, άντε, κανένα τέτοιο. Όχι, ρε Περαία, έχει μόνο δεν βγαίνω. Τρελάσε τώρα. Πού να πάω εκεί. Πα καλά. Τέλος πάντων, το ευρώ μας το έχει δει η πόλη, αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Γιατί δεν λέω ότι έχουμε ταΐσει και κόσμο. Έτσι, αλλά το έχει δει η πόλη, παιδί μου, εντάξει. Ούτε λέω ότι ό,τι θες πάρε να σε κανονίσω εγώ φιλαράκι μου και τέτοια. Νίκο. Καλό. Θέλει σφραγίδα FIFA και UEFA η τροπολογία για την αλλαγή ποινών. Τι έγινε, τι έγινε, θέλει, τι, θέλει σφραγίδα. FIFA και UEFA η τροπολογία για την αλλαγή ποινών. Ποιο το λέει αυτό. Μισό. 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 Είναι ρεπορτάζ, είναι δήλωση. Είναι ρεπορτάζ. Είναι ρεπορτάζ. Τροπολογία έκτρωμα. Είναι τοπικό. Εδώ ο ΑΠ, ο Τουσκιό. Αλέξη Πλατής, αν δεν κάνω λάθος, ναι, γράφει ότι οι κανονισμοί δεν μπορούν να αλλάξουν μεσούς της περίοδου. Και αν αυτό γίνει, ναι, χρειάζεται την επικύρωση από καταστατική γενική συνέλευση της ΕΠΟ κάθε καλοκαίρι, τότε το ΔΣ της Ομοσπονδίας που θα επικυρώσει την αλλαγή κινδυνεύει με έκπτωση. Αλλαγές στους κανονισμούς γίνονται μόνο το καλοκαίρι, λέει εδώ ο συνάδελφος, ο οποίος είναι καλός σε αυτό το κομμάτι. Είναι γνώση των κανονισμών, ΕΠΟ, ΕΦΑ και δεν συμμαζεύεται. Λέει εδώ τώρα τι γίνεται. Το παράθυρο που υπάρχει είναι οι αλλαγές να έχουν την έγκριση της FIFA και της UEFA ή των εκπροσώπων του στην ΕΠΟ, της Επιτροπής Παρακολούθησης δηλαδή. Έτσι είχε γίνει και πριν από 2 χρόνια, όταν είχε αλλάξει η ποινή του επιβιβασμού για τις ομάδες που δεν παίρνουν άδεια από την ΕΠΟ και ο Παναθηναϊκός είχε γλιτώσει τον επιβιβασμό και είχε τιμωρηθεί με αφόρηση 6 βαθμών. Ναι. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: FIFA και UEFA έχουν τιμωρηθεί για τροπολογία και για αυτή προβλέπει, και τι αυτή προβλέπει, και αν ναι, τι γνώμη έχουν, θα ανάψουν το πράσινο φως για να αλλάξει ο πειθαρχικός κώδικας μεσούσης περίοδου. Μάλιστα. Τι ωραία, ρε φίλε. Έχω κουραστεί. Τι ωραία. Τι ωραία πράγματα. Έχω κουραστεί. Τι ωραία πράγματα. Enough is enough. Η Manchester United ανακοινώνει τη συμφωνία της με τις Sporting Λισαβόνα για τον Μπρούνο Φερνάντες. Τι Μπρούνο Φερνάντες, ρε Νίκο Παπαδόπουλο, προπονητή δεν έχεις, ρε φίλε, πάντα πας στο Ποκετίνο, τι θα γίνει. Ο συγκεκριμένος αξίζει, είναι πολύ καλός χαφ. Ναι, σε αλλάζει επίπεδο δηλαδή. Ναι, στην μεσαία σου γραμμή, ναι. Όχι, τον ξέρω, νιώθω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Πολύ καλός. Το θέμα είναι και ποιος το διαχειρίζεται, βέβαια, γιατί άμα το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Α, δεν κάνει τώρα αυτός, ε. Το άγευστο εκεί πέρα, ναι, να πούμε, που σου λέω, δεν είναι δικιά του ευθύνη η κύρια ευθύνη. Η κύρια ευθύνη είναι του. Καλά, είναι το μεταξύ της, τι κάνανε στην Αγγλία. Πολύ δικοί μας φίλοι. Πολύ δικοί μας άνθρωποι αυτοί. Τι, βοήθαμε λίγο. Πήγανε κάτι αρρωστάκια της United, έξω το σπίτι τεχνικού διευθυντή, ναι, και το βάφαν την πύλη, ανάψανε περισσούς και τέτοια.
Σόπαρε. Ναι, ρε. Μπράβο. Εδώ κοίταξε, εδώ θα πήγαινα στην προπόνηση. Ναι. Έχει γίνει επίσης από την προπόνηση που δεν είναι και. Σε μια ομάδα της πόλης, τέλος πάντων, που δεν είναι και δίπλα στο γήπεδο ή στα σπίτια των παιχτών, να έχουν πάρει καροτσάκι το προπονητή από τη Μεσήβρια. δεν έχει πολλά χρόνια που έγινε αυτό. Εντάξει. Στα παλιά τα καλά χρόνια της Λαϊκής Δημοκρατίας που υπήρχε στον ΠΑΟΚ, έχει γίνει για πρώτη φορά επίσκεψη οπαδών σε προπόνηση με μεταφραστή, για να καταλαβαίνει και ο Κοντρέρας και ο Βιτόλο και ο Βιερίνια και όλοι, τέλος πάντων, τι λένε. Δηλαδή να γίνεται 100% ακριβές ότι λένε. Δηλαδή μην παίρνουν μόνο το κλίμα, να υπάρχει μεταφραστή στα ισπανικά, ο οποίος να μεταφράζει ακριβώς ό,τι λένε. Και με την ίδια ένταση. Ακριβώς. Ναι. Αν και ο μεταφραστής δεν νομίζει ότι ποτέ μπορεί να πιάσει την ίδια ένταση. Όχι πως υπάρχει ένταση σε αυτές τις συζητήσεις τώρα. Όχι, συνήθως είναι πολύ, πολύ ήρεμες και. Ήρεμες και. Ψύχρεμες και ήπιες. Χωρίς να ξεφεύγουν. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Συζήτησαν οπαδοί με τους παίχτες. Ναι. Σε ήρεμο τόνο. Σε ήρεμο τόνο. Αυτό δηλαδή. Χωρίς να ανέβουν οι τόνοι, χωρίς να υπάρχει ένταση. Τους εξηγήσανε, τους εξήγησαν, αυτό είναι η λέξη που με λυγίζει πολλές φορές. Τους ζήτησαν την νίκη. Τους ζήτησαν την νίκη. Αυτό είναι με το δηλαδή. Τους ζήτησαν την νίκη. Δηλαδή πάνε ο παδίκος, σας παρακαλούμε παιδιά, κερδίστε το Σάββατο, τον Μάο, ξέρω εγώ, τον Άρη. Οκ, κομπλέ είμαστε, να είστε καλά. Γεια σας παιδιά. Άντε να κερδίσουμε. Δεν λένε τίποτα άλλο, μην φανταστείτε. Τους ζήτησαν την νίκη. Αχ, Θεέ μου, κάποτε γράφαμε όμως, Νίκο, αυτά. Και ακόμα μερικές φορές. Εντάξει, γίνονται ακόμα. Απλά έχουν μειωθεί τα περιστατικά αυτά. Ναι, και πιο παλιά. Που ήταν και λίγο πιο. Όχι πιο ενεργοί οπαδοί, οι οπαδοί ακόμα ενεργοί είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, ήταν λίγο πιο προσβάσιμη η ομάδα στους οπαδούς, τουλάχιστον τον πάω, γιατί τώρα δεν ξέρω σε άλλες ομάδες τι γίνεται. Υπήρχαν αυτά, ναι. Όχι, τώρα οι οπαδοί, η νέα γενιά δεν πηγαίνει. Πηγαίνει όπου το κρίνει απαραίτητο. Δεν θα πάει καλά, δηλαδή. Δεν πηγαίνει, ρε φίλε, καθ' και λίγο. Ναι. Καλά, υπήρχαν εποχές, οκ. Okay. Σου λέω για τον πάω τουλάχιστον ότι. Ναι. Οι εποχές που λέω η ομάδα ήταν, ρε παιδί μου, όντως πιο προσβάσιμη στον κόσμο. Ναι. Τώρα δεν είναι και τόσο. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι εύκολο να πας στη Μεσήμβρη, ας πούμε, τώρα. Φωνάξε τους εδώ, να τους μιλήσω. Κατάλαβες. Τότε με κάνα δύο τηλεφωνήματα κανονίζονταν, ας πούμε, να γίνει δουλειά. Για να ανταλλαγούν απόψεις. Κλάτς, λοιπόν. Αυτό μου αρέσει πολύ, η ανταλλαγή απόψεων. Είναι η αγαπημένη, είναι η αγαπημένη μου τέτοια. Το τελευταίο καιρό, η αγαπημένη μου έτσι, έκφραση. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις. Είναι πολύ ωραίο, φίλε, γιατί δεν το σκεφτείς. Είναι ανταλλαγή απόψεων. Πραγματικά. Μπορεί εσύ να λες κάτι, να λες ένα πράγμα, να λέω κάτι άλλο. Αυτό είναι ανταλλαγή απόψεων, φίλε. Η δημοκρατία. Αυτό δεν θα με αφήσεις, δηλαδή. Να βάλω το διάλειμμα τον 7.30. Είναι 7 και 20. Και 19 γιατί. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε θέμα. Για να μπει κατευθείαν με το ΠΑΟΚ 24. Εφόρτος και τίποτα άλλο. Εντάξει, έχουμε και Σαραγώσα ΠΑΟΚ να πούμε. Μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι λέμε στα μάτια του δρόμο 4 μου λέγανε τι γίνεται αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω και κάτι ακόμα μέσα. Οπότε πάω 24, πάμε, γιατί ακούσουμε τη φωνή των οπαδών στο πάω 24. Παιδιά, μείνετε εδώ λίγο πιο μετά. Έτσι. Θα τους ακούσουμε. Έτσι. Αν και από ό,τι βλέπω. Κάτσε λίγο να αναφέρουμε τι άλλο έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι με τους 9. Να ανέφερε, Νίκο. Ναι, κάτσε λίγο να το αναφέρουμε ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και 20 προσαγωγές από ό,τι βλέπω. Ωραία η πόλη. Ναι. Σε καλή κατάσταση. Ναι. Όμορφη πόλη. Α, βλέπω και κάποια έτσι χαλαρά συνθήματα να έχουν γραφτεί. Δηλαδή. Αυγενάκι τσιράκι του χοντρού και τέτοια. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω πού απευθύνεται. Μην είστε εργαστέ με το πάγο. Ναι, σωστά. Έτσι. Όχι, δεν είναι, μα δεν υποθεί κάτι του χοντρού. Χοντρού. Προ διορισμό. Πού ήταν, που λένε. Χοντρέ, πού ήταν. Τι ωραία. Αχ. Έχει κολλήσει με άλλο, τέλο πάντων. Νίκο, λοιπόν, φεύγει δηλαδή, αυτό ήταν έτσι. Φεύγω γιατί έχουμε. Αύριο τελευταίο κομπί τη εβδομάδα Παρασκευή. Τέλεια, μια χαρά. Να. Ωραία. Κάθε μέρα Κυριακή. Καλά θα ήταν. Έγινε. Γεια σα, τα λέμε και πάλι αύριο. Μην φύγετε, πάω 24 στο Λίμπερο 107,4.